αυτό που είδατε πριν λίγο να υποδεικνύει το πρώτο φάουλ από τον Μοραντώτη. Για τον Παναθηναϊκό ο Wilkins είναι στον πάγκο, για την Πάκλερ ο Γούλριτζ είναι στην εξέδρα με κάταγμα στο χέρι. Ο Φλάβιο Καρέρα που χτύπησε αργά χτες βρίσκεται στον πάγκο με νάρθηκα, ωστόσο πολύ δύσκολα θα συμμετάσχει, καθώς μάλιστα και καθ' όλη τη διάρκεια της προθέρμανσης δεν χρησιμοποίησε καθόλου το τραυματισμένο του χέρι, έχει πάθει αποκόλληση στο μετακάρπιο. 7-2 από το καλάθι του Γκας Μπινέλι, τον βλέπετε εδώ, τον Συριώδη Ιταλό που καλείται σήμερα να είναι και κάτι από Γούλριτζ. Ο Παναθηναϊκός με τον Παταβούκα και τον Μπράνκοβιτς, ο Κροάτης φτάνει εύκολα στο Ιταλικό καλάθι, 7-4 από το πρώτο καλάθι του Στόγιαν Μπράνκοβιτς. Ο Πινέλι έρχεται σαν τρέιλερ, 9-4, οι Ιταλοί μπαίνουν φουριόζι στο παιχνίδι, εκτελώντας φυσά την βασική οδηγία του Αλμπέρτο Μπούτσι που ζήτησε από την ομάδα του να παίξει πρώτον πολύ γρήγορα και δεύτερον να προσπαθήσει από το ξεκίνημα να πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού όσον αφορά τον αργό ρυθμό που θέλει να επιβάλλει ο Μάλκοβιτς χρησιμοποιώντας Παταβούκα και Γιαννάκη μαζί. Βήματα καταλογίζει ο Σούντεκ. Να εδώ ο Νίκος Οικονόμου στον οποίο καταλογίστηκε η παράβαση. 9-4, 17:50 πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Επαναλαμβάνω, Παταβούκας στον Κόμαζες μετράει το καλάθι καθώς η μπάλα χτύπησε στο ταμπλό και κατέβαινε προς το ελληνικό καλάθι. Νάτος εδώ ο Κόμαζες που έχει πετύχει τις 7 από τους 11 πόντους του Παναθηναϊκού. Της Μπάκλερ, συγγνώμη, ο Κόμαζες που παίζει για πρώτη φορά κατά του Παναθηναϊκού. 3 χρόνια μετά από την αλλαγή της φανέλας. Έφυγε όπως θυμάστε από την Ελλάδα, από τον Παναθηναϊκό και συνέχισε στην Ιταλία, στη Βαρέζε. Γιαννάκη. Για τον Οικονόμου, δύσκολη προσπάθεια. 11-6 από τον Οικονόμου που έχει 4, τον βλέπετε εδώ, βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα, ίσως ο πιο φορμαρισμένος παίκτης της ελληνικής ομάδας. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που θα σας βοηθήσει, φαντάζομαι σημαντικά, στην παρακολούθηση του αγώνα είναι το γεγονός ότι σήμερα παίζει η πρώτη άμυνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος απέναντι στην πρώτη επίθεση. Ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη αμυντική ομάδα και η Πάκλερ η καλύτερη επιθετική από τις 16 που μετέχουν στους δύο ομίλους. Μωρέτη για 3, 14-6. 16-40, ο Μωρέτη είναι αυτός που φοβίζει περισσότερο από όλους τον Μάλκοβιτς, το έλεγε και χθες, είναι αυτός που κάνει όλα τα δύσκολα του. Το σφύριγμα από τον Σούντεκ, φάουλ από τον Πινέλι, το πρώτο για τον Ιταλό, τον βλέπετε εδώ. Να το πάντα ο Γκας Πινέλι ξανά. Η τελευταία φάση με το τρίποντο από τον Πάολο Μωρέτη που έχει 3, πρώτο σκόρερ για την Μπάκλερ, ο Κόμαζες μετά την κατοχή της μπάλας και πάλι για την ελληνική ομάδα. Να εδώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης, θα επαναφέρει ο Παταβούκας. Για τον Βράνκοβιτς, ο Παναθηναϊκός έχει 30 ολόκληρα δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Φαντάζομαι θα έχετε δει και εσείς την πολύ πιεστική άμυνα των Ιταλών σε αυτό το ξεκίνημα. Υπάρχει φάουλ εκεί βεβαίως. Ευτυχώς ο Οικονόμου καταφέρνει και συγκρατεί την μπάλα. Για τον Γιαννάκη απομένουν 10 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Γιαννάκης για 3, 14-9 από τον Γιαννάκη που πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Στην πιάτσα Σαριτά η Μάντισον, όπως προτιμούν να το αποκαλούν οι Μπολονιέζοι, βρίσκονται περίπου 5.500 φύλαθλοι, είναι κατάμεσο το γήπεδο όπου χτες την Σύστεμ νίκησε την Σαραγώσα σε μια ασφαλώς ανάλογα καυτή ατμόσφαιρα. Το φάουλ στην φάση που βλέπετε από τον Παταβούκα πάνω στον Κόμαζες του δίνει δικαίωμα για βολές. Για τον Παταβούκα ήταν το δεύτερο, να το εδώ. Φαντάζομαι πως έχει σήμερα το δυσκολότερο έργο από όλους τους συμπαίκτες σε άμυνα και επίθεση, καθώς ο Κόμαζες είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Βλέπετε εδώ 32 πόντι και 8 rebounds απέναντι στην Μακάμπη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και 51 πόντι πριν από δύο Κυριακές στο Ιταλικό πρωτάθλημα από τον Κόμαζες που έχει μέσω όρο 27 πόντι μέχρι στιγμής.
την φετινή διοργάνωση. 16-9 με τον Κόμαζετ να έχει παραπάνω από τους μισούς του Μπάκλερ, 9. 15-40 για το φινάλε του πρώτου μισθρόνου. Υπάρχει αλλαγή στα μαρκαρίσματα της Μπάκλερ, πήγε ο Κόμαζετ στον Αλβέρτη. Φάουλ καταλογίζει τον Μοραντότη, σωστά ο Πέτανκορ, πάνω στην τελευταία προσπάθεια από τον Οικονόμου. Αυτός είναι ο Άντονι Μπόνερ, ο νέος Αμερικανός, τον οποίον επέλεξε ο Μπούτσι για να αντικαταστήσει στο Ιταλικό πρωτάθλημα τον Γούλρις. Νάτος εδώ Μοραντότη, δύο φάουλ πάνω στον Οικονόμου, ο οποίος έχει δικαίωμα για βολές. Ο Οικονόμου έχει 4 μέχρι στιγμής, είναι πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Και τώρα 5, 16-10. Βλέπετε εδώ τον απολογισμό του στο προηγούμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπενφίκα. 16-11 με 6 πόντους από τον Νίκο Οικονόμου, ο οποίος κρατά ουσιαστικά το σκόρ για τον Παναθηναϊκό. 15-20 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Αλλαγή και στα μαρκαρίσματα για τον Παναθηναϊκό. Παταβούκας πήγε στον Μωρέτη, ο Αλβέρτης ανέλαβε τον Κόμαζετ. Κάτι που βασικά αναμενόταν από το ξεκίνημα. Μας εθνιδίασε ουσιαστικά ο Μάλκοβιτς. Βόμβα 3 πόντων από τον Παταβούκα. Ο Παναθηναϊκός με τη συμπλήρωση του πενταλέπτου μειώνει για πρώτη φορά στο καλάθι. 16-14. Κολτεμπέλα για τον Κόμαζετ. Υπάρχει στήριγμα από τον Πέτανκορ, δεν υπάρχει καλάθι. Χρεώνεται με φάουλ ο Οικονόμου. Ξανά, η τελευταία φάση. Χρέωσε τον Αλβέρτη τελικά, είδατε, πήγε να σπάσει το σκριν από τον Μοραντότη και όχι τον Οικονόμου που είδατε που προσπάθησε εκεί να κόψει τον Κόμαζετ, ο Κροάτης. Ο Μοραντότης δεν καταλαβαίνει την πρόθεσή του, η μπάλα στα χέρια του Οικονόμου. Γιαννάκης που βλέπει τον Βράνκοβιτς που έχει φύγει σαν περιφερειακός στον εθνιδιασμό. Αλλά εκεί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα παραπάνω από το να γυρίσει την μπάλα έξω. Και ο Γιαννάκης οργανώνει επίθεση απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Φάουλ από τον Κόμαζετ. Νάτος εδώ ο σούπερ σάρα της Μπάκλερ, το πρώτο του. Ο Κόμαζες που σε δηλώσει του στον Ιταλικό τύπο σήμερα είπε ευθέως ότι δεν θέλει να ξαναγυρίσει ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οικονόμου, υπάρχει φάουλ εκεί. Ο Μοραντότη έπεσε πάνω του, ο Σίντεκ χαρίστηκε στον Ιταλό. Η μπάλα στον Κόμαζες, υπάρχει φάουλ από τον Αλβέρτη που καταλογίζει ο Σίντεκ. Το πέμπτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό, το δεύτερο του Αλβέρτη. Ξανά η τελευταία φάση. Σωστό σφύριγμα από τον Σλοβάκο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει 5 ομαδικά, η Μπάκλερ έχει 4, 14 και 16 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Κόμαζετς για 2, 18-14 με τον Κόμαζετς να φτάνει τους 11. Παταβούκας για τον Γιαννάκη. Ο Παναθηναϊκός έχει 13 δευτερόλεπτα να ολοκληρώσει. Γιαννάκης για τον Αλβέρτη. Την παρέμβαση από τον Κολτεμπέλα. Καινούργια 30 για τον Παναθηναϊκό. Ο Κολτεμπέλα που δεν θυμίζεται για το καθαρό παιχνίδι του. Κάθε άλλο μάλιστα. Παταβούκας για τον Οικονόμου. Γιαννάκης που σουτάρει για 3, 2-2 από τον αρχηγό της εθνικής ομάδας με το τρίποντο, τρίτο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Η διαφορά στην ελάχιστη τιμή, 18-17, 13,5 λεπτά. Βλέπετε εσείς εδώ τον εντυπωσιακό απολογισμό του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα. Ο Γιαννάκης έχει παγώσει 2 φορές του Μάτισον. Ο Μωρέτη κάνει λάθος, η μπάλα κυλά εκτός τερεν. Και έχουμε το πρώτο time-out. Το time-out ολοκληρώθηκε χωρίς αλλαγές στις δύο πεντάδες. Ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε την επίθεση καθώς χρεώθηκε με βήματα ο Βράνκοβιτς. 18-17, 12-50 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
Δεν υπάρχουν αλλαγές, όπως βλέπω στα μαρκαρίσματα των παιχτών του Παναθηναϊκού. Πάντα ο Γιαννάκης στον Κολτεμπέλα και ο Αλβέρτης στον Κόμαζετ. Ο Κόμαζετ που έχει 11 με 4 στα 4 δίποντα. Ενώ αντίθετα ο προσωπικός του αντίπαλος, ο Αλβέρτης, είναι ακόμα στο 0. Και είναι ο μοναδικός μάλιστα από τους 5 του Παναθηναϊκού που δεν έχει τέτοιο πόντο. Ο Βράνκοβιτς ζήτησε φάουλ λίγο άκομψα από τον Σούδεξ και ξεσήκωσε τις διαμαρτυρίες των Ιταλών. Αλβέρτης για τον Βράνκοβιτς. Παταβούκας, απομένουν 7 δευτερόλεπτα στην ελληνική ομάδα. Επιθετικό φάουλ στον οικονόμου χρεώνει ο Σούδεξ πολύ μακριά από την μπάλα και νομίζω ότι ο Σλοβάκος στήριξε μάλλον βεβαιασμένα την τελευταία φάση. Πρώτο φάουλ για τον Οικονόμου, 6 ομαδικά για τον Παναθηναϊκό, 4 για την Μπάκλερ που παίρνει δεύτερο κατά σειρά δώρο από τους διαιτητές μετά τα βήματα του Βράνκοβιτς. Η διαφορά ωστόσο παραμένει στον πόντο. Κόμαζιτς θα πάρει το σκρίν από τον Πινέλη. Καλή άμυνα από τον Αλβέρτη που του κλείνει το σουτ. Ο Πινέλη για 2. Μαζεύει εκεί ο Βράνκοβιτς μέχρι στιγμής. Ο Βράνκοβιτς έχει 2 rebound. 11 και 38 για το φινάλε του ημιχρόνου. Αλβέρτη για τον Βράνκοβιτς. Είναι μόνος ο Γιαννάκης, εκεί τον βλέπει ο Κροάτης. Εκεί βεβαίως πρόκειται περί επιδείξεως εμπειρίας από τον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Ο Γιαννάκης έχει 8, είναι πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Για πρώτη φορά λοιπόν από το τζάμπολο ο Παναθηναϊκός παίρνει κεφάλι στο σκορ 19-18. 11 και 14 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το αρχικό σοκ, περιόρισε μέσω του Αλβέρτη τον Κόμαζετ και τώρα οδηγεί το σκορ φάουλ από τον Πινέλη στον Βράνκοβιτς, όπως καταλογίζει ο Πετανκόρ. Έχω πολλά λεπτά να θυμηθώ τον Σούντεκ να στηρίξει υπέρ της ελληνικής ομάδας και αυτό βεβαίως δεν είναι πατριωτισμός, φαντάζομαι πως και εσείς δεν θα θυμάστε εδώ και αρκετή ώρα τον Σούντεκ. Να έχει κάνει στήριγμα υπέρ της ελληνικής ομάδας και μάλιστα σε φάσεις που είναι μπροστά στα μάτια του. 18-19, 11 λεπτά για το φινάλε του ημιχρόνου. Αλβέρτης για τον Οικονόμου. Χρεώνεται με φάουλο Κολτεμπέλα από τον Μπέτανκορ. Βλέπετε στο φωτό τον Κολτεμπέλα. Ξανά η τελευταία φάση είδατε πως πήγε να κλέψει εκεί ο Κολτεμπέλα. Τράβηξε το χέρι του Οικονόμου. Πρώτο φάουλ για τον Κολτεμπέλα. Από 6 ομαδικό για Παναθηναϊκό και Πάκλερο. Παταβούκας επαναφέρει για τον Βράνκοβιτς. Δίστασε εκεί ο Κροάτης. Φάουλ από τον Κολτεμπέλα, το δεύτερο από τον Σούντεκ. Το παιχνίδι ελέγχεται πλήρως όσον αφορά το ρυθμό από τον Παναθηναϊκό που παίζει με πολλή υπομονή. Με μεγάλη κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση και αυτό είναι το μυστικό που ανέτρεψε και την διαφορά αυτό το 14-6 στο τρίτο λεπτό. Χωρίς ισορροπία η προσπάθεια από τον Αλβέρτη. Ο Κόμαζετς εναντίον όλων. Επιθετικό φάουλ στον Οικονόμου χρεώνεται ο Κόμαζετς από τον Σούντεκ. Βλέπετε εσείς εδώ τα φάουλ το δεύτερο για τον Κροάτη ξανά. Να εδώ Οικονόμου. Η τέλεια αμυντική προσπάθεια από τον Νικαιώτη που έφυγε από την θέση του, πήγε, έκλεισε τον διάδρομο. 8ο ομαδικό για την Μπάκλερ, ενώ ο Σούντεκ αποδοκιμάζεται από το σύνολο των Ιταλών εδώ στην πιάτσα Ατσαρικά. 10 και 21 για το φινάλε του ημιχρόνου. 18-19 Παταβούκας για τον Οικονόμου. Φάουλ από τον Πινέλη που καταλογίζει ο Μπετανκόρ. Είναι το τρίτο για τον Πινέλη αυτό. Να λοιπόν το πρόβλημα για τον Μπούτσι που δεν έχει άλλους στυλούς με εξαίρεση τον Τεπίκολη. Και η τελευταία φάση σκέπασε εκεί ο Πινέλη τον Οικονόμου. Είναι ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 3 φάουλ. Πέφτουν και κάποια αντικείμενα στο τερέν. Ωστόσο έχω την εντύπωση ότι η φάση αυτή μπορεί να οριοθετήσει σημαντικά την εξέλιξη του αγώνα. Ο Μπούτσι δεν σηκώνει κάποιον από τους αναπληρωματικούς του. 18-20 από την βολή του Νίκο Οικονόμου, τον βλέπετε εδώ.
18-21. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά το συν 3 με αυτό το σερί 7-2. Ο Παναθηναϊκός στα τελευταία 6 λεπτά έχει δεχθεί μόλις ένα καλάθι και τώρα ο Μάλκοβιτς, δεν το βλέπετε εσείς, σηκώνει τον Βίλκιν. Μωρέτη για τον Πινέλη, τον κόβει στα ίσα ο Βράνκοβιτς. Καταπληκτική φάση από τον Κροάτη και φάουλ από τον Πινέλη, το τέταρτο. Να εδώ ο Γούλριτς, βλέπετε την απόγνωση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Αμερικανού. Να εδώ ο Πινέλη που έχει 4, 9 και 50 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αλβέρτης θα καθίσει τον πάγκο, περνάει στη θέση του ο Γουίλκινς. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί με το κοντό σήμα. Και ο Πινέλη θα φύγει από το παιχνίδι για να περάσει στη θέση του ο Καρέρα. Ο Καρέρα, επαναλαμβάνω, χτες έπαθε αποκόλληση με τα καρπίου και παίζει με προστατευτικό νάρθηκα στο δεξί χέρι. Ξανά εδώ η τελευταία φάση, ο Βράνκοβιτς κόβει και εδώ βεβαίως ο Πινέλη υποβήθη σε ολοκάθαρο φάουλ. Ο οικονόμας στοχεί για πρώτη φορά από τη γραμμή του φάουλ. 18-21, 9 και 53 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. 18-22 από τον οικονόμο που έχει 9, δεύτερο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό Γιαννάκης με 8. Ο Κόμαζετς έχει 11, αλλά έχει στοιχήσει εδώ και αρκετή ώρα. Ο Γουίλκινς αναλαμβάνει τον Κόμαζετς αμέσως μετά την είσοδό του στο παιχνίδι. Κόμαζετς για τον Μωρέτη που σουτάρει για 3, rebound από τον Γουίλκινς, το πρώτο του μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει 5 rebound μέχρι στιγμής, οι Ιταλοί έχουν 4, όλα μάλιστα από τον Κόμαζετς. Παταβούκας. Την άμυνα των Ιταλών ο Μωρέτη έχει αναλάβει το Γουίλκινς. Οικονόμο που σουτάρει για 3. Μαζεύει όμως ο Βράνκοβιτς. Γουίλκινς για 3. Βιαστική ενέργεια από τον Αμερικανό. 18-22 απομένουν 9 και 5. Αλλά οι Ιταλοί κάνουν ένα ακόμα λάθος. Έτσι λοιπόν η κατοχή της μπάλας και πάλι στην ελληνική ομάδα. Έχω την εντύπωση πως οι Ιταλοί έχουν πάσει φουρτούνα από το ξέσπασμα του Παναθηναϊκού στα τελευταία 5 λεπτά. Να εδώ και ο Γουίλκινς. Οι Ιταλοί, επαναλαμβάνω, έχουν πετύχει 2 πόντους στα τελευταία 7,5 λεπτά. Το σερί δε για τον Παναθηναϊκό είναι 2-13. Γιαννάκης. Για τον οικονόμο, ο Βράνκοβιτς. Οικονόμου, ο Παναθηναϊκός έχει 5 δευτερόλεπτα. Ο οικονόμου δεν φοβάται και καλά κάνει. Ο Καρέρα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το δεξί του χέρι. 8,5 λεπτά για το φινάλε του 18-24. Η μεγαλύτερη διαφορά για τον Παναθηναϊκό που κάνει μεγάλο παιχνίδι ανάλογο με αυτό του Πο στην πιάτσα Τσαριτά. Αν ο Παναθηναϊκός σε δεύτερη εκτός έδρας ήττα, κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα όχι μόνο για την πρόκριση στους 8 αλλά και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου που ουσιαστικά δίνει το πλεονέκτημα της έδρας στην επόμενη φάση. Φάουλ από τον Παταβούκα που είναι ο πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού που φορτώνεται με 3. Περνάει τώρα για πρώτη φορά ενώ εσείς βλέπετε το καλάθι από τον οικονόμου που έχει 3 στα 5 δίποτα και 5 στις 7 βολές. Να εδώ και ο Μπούτσι. Η αλλαγή λοιπόν δεν την είδατε. Πριν από λίγο με το νούμερο 7 στο τερέν πέρασε ο Άμπιο και έφυγε ο Μωρέτη. Κολτεμπέλα, υπάρχει το σφύριγμα από τον Πέτανκορ που χρεώνει με φάουλ το Γιαννάκη. Δικαίωμα για 3 βολές λοιπόν στον Κολτεμπέλα ενώ ο Παταβούκας φεύγει από το παιχνίδι. Βλέπετε εδώ το playmaker. Ο Παταβούκας φεύγει λοιπόν και νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Παναθηναϊκού είναι ο Σταυρακόπουλος. 7:55 πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός στο σύν 6, 18-24. Οι Ιταλοί ξεκολλάνε από τους 18 με βολή από τον Κολτεμπέλα. Να εδώ και ο απολογισμός του στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας με την Μακάμπη. Ο Κολτεμπέλα έχει δικαίωμα και για τρίτη βολή ασφαλώς. Κάτι που δεν αντιλήφθησαν ο Βράνκοβιτς με τον Καρέρα. ...20-24 με τις βολές
του Κολτεμπέλα που έχει 2 πόντους. Αυτή ήταν η πρώτη του στο παιχνίδι. Γιαννάκης για τον Βράνκοβιτς. Κάνει μια εύκολη φάση εκεί και υπάρχει φάουλ από τον Οικονόμου που καταλογίζει ο Σούντεκ και που δίνει δικαίωμα για βολές στους Ιταλούς. Δεύτερο φάουλ από τον Οικονόμου εδώ στην φάση που βλέπετε. Και έχουμε time out που καλεί τώρα ο Μάλκοβιτς. Και 33 για το φινάλε του ημιχρόνου, 21-24 με μία εύστοχη βολή από τον Άμπιο. Δεν υπάρχουν αλλαγές μετά από το time out και όπως βλέπω από την άμυνα των Ιταλών δεν υπάρχουν αλλαγές και στα μαρκαρίσματά τους. Φάουλ στον Κόμαζετς που καταλογίζει ο Μπετανκόρ. Είναι το τρίτο του Κόμαζετς αυτό αν δεν απατώμε. Βλέπετε πως προσπάθησε ο Κροάτης να εκβιάσει εκεί το επιθετικό φάουλ από τον Ουίλκιν. Όντως είναι το τρίτο φάουλ από τον Κόμαζετς που φεύγει από το παιχνίδι και στην θέση του περνάει ο Μωρέτη. Νάτος εδώ ο Πάολο Μωρέτη. Ο Κόμαζετς είχε 11 πόντους στα πρώτα 6 λεπτά. Έκτοτε δεν έχει ξαναπετύχει πόντο. Ο Βίλκινς αστοχή στην πρώτη του βολή. Βλέπετε εσείς εδώ στην Ελλάδα έχει 87,5%. Είναι πρώτος. 21-25 από τον πρώτο πόντο του Ντομινίκου Βίλκινς στο παιχνίδι. Ο Βίλκινς που επανεμφανίζεται μετά από 4 παιχνίδια σήμερα στον Παναθηναϊκό. Δεν έπαιξε στο ΠΟ, δεν έπαιξε με την Μπενφίκα. Ο Γουίλκινς που κλέβει από τον Μωρέτη. Η μπάλα τελικά από την ηρωική προσπάθεια του Γουίλκινς δεν μένει στην κατοχή της ελληνικής ομάδας καθώς πλέχτηκε εκεί ο Κολτεμπέλα. Ο Γουίλκινς έχασε τον έλεγχό της. Απομένουν 6 και 58 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. 21-25. Μοραντότη. Έχει μείνει στο 0 μπροστά από τον Οικονόμου. Ο Κολτεμπέλα. Το rebound από τον Μοραντότη που αστοχεί. Ο Οικονόμου μαζεύει για τον Νίκο Οικονόμου. Αυτό ήταν το δεύτερο rebound στο παιχνίδι. Γίνεται λάθος από τις παίχτες του Παναθηναϊκού. Ο Μάλκοβιτς ζητά ήρεμο ρυθμό. Βλέπετε εσείς για λίγο και τα δίποντα. Και έχουμε το foul που καταλογίζουν στον Σταυρακόπουλο. Διαιτές το πρώτο. Ξανά εδώ η τελευταία φάση στο ιταλικό καλάθι. Ο Σταυρακόπουλος στην εξέλιξη έκανε το πρώτο του φάουλ και έδωσε τη δυνατότητα για βολές στον Μοραντότη. Τον βλέπετε εδώ. Ο Μοραντότη ο οποίος την προηγούμενη Παρασκευή στην κυριολεκτία τρέλανε τον Μπούτσι καθώς αποχώρησε από την προπόνηση όπως μας είπαν οι Ιταλοί συνάδελφοι. Πήγε στα αποδυτήρια και έπαιζε σαξόφωνο όπως το ακούτε. Άλλωστε εκτός από το μπάσκετ μόνο με αυτό ασχολείται ο Μοραντότη. 6 και 17 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Βήματα χρεώνει ο Σούντεκ στον Οικονόμο. Ο Μάλκοβιτς δεν έχει σταματήσει να γκρινιάζει στον Σλοβάκο. Δεν ξέρω αν προλάβατε να δείτε και την αλλαγή στο μαρκάρισμα των Ιταλών με τον Άμπιο να πηγαίνει πάνω στον Βίλκινς μετά την αποχώρηση του Κόμαζετ. Ξαναείδατε την τελευταία φάση. Κολτεμπέλα για τον Μωρέτη. Άμπιο με τον Σταυρακόπουλο. Ο Άμπιο που υποφέρει από ένα πρόβλημα στην μέση. Ο Μοραντότης σκεπάζεται από τον Φράγκο. Τελικά υπάρχει φάουλ που χρεώνει στην συνέχεια της φάσης στον Φράγκοβιτς ο Σούντεκ. Για να ξαναδούμε εδώ. Εδώ βεβαίως φάουλ δεν υπάρχει. Να εδώ ο Βράνκοβιτς που διαμαρτύρεται, ο Αλβέρτης περνά στο παιχνίδι, φεύγει ο Σταυρακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός ψηλώνει με Βουίλκινς, Αλβέρτη, Οικονόμου και Βράνκοβιτς γύρω από τον Γιαννάκη. Αυτός φαντάζομαι δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι ο γερόλικος των ευρωπαϊκών γηπέδων, ο Ρομπέρτο Μπρουναμόντι. Τη σειρά του Γιαννάκη, γεννηθεί στο 59.
Καρέρα πετυχαίνει τον πρώτο του ποντού, 24-25. Ο Παναθηναϊκός έχει κρατήσει σε πολύ χαμηλό σκορ τους Ιταλούς, αλλά στα τελευταία 2,5 λεπτά έχει πρόβλημα στην επίθεση. Έχει πετύχει μόλις ένα πόντο με τη βολή του Wilkins. Τον ανέλαβε ο Μωρέτη τώρα, ο τρίτος κατά σειρά. Γιαννάκης που σουτάρει για τρεις. 3-3 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που είναι η κυρίαρχη μορφή του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής. Και δεν θυμάμαι και σε κανένα παιχνίδι τον Μάλκοβιτς να τον έχει κρατήσει 15 λεπτά συνεχώς στο τερέν. 5-15 για το φινάλε του ημιχρόνου. Με το τρίποντο του Γιαννάκη που έχει 11 με 3-3. Ο Παναθηναϊκός παίρνει ανάσα στην επίθεση 28-24, ενώ ο Βράνκοβιτς μαζεύει τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει 4-7 τρίποντα μέχρι στιγμής. Wilkins για τον Αλβέρτη που σουτάρει για 2, το πρώτο καλάθι του νεαρού στο παιχνίδι. Με το σερί 5-0, ο Παναθηναϊκός και πάλι στο συν 6, 24-30. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου, ενώ σήκωσε και τον Πετσάρσκι τώρα ο Μάλκοβιτς. Κολντεμπέλα κλείνει τον διάδρομο ο Βράνκοβιτς. Οι Ιταλοί έχουν 15 δευτερόλεπτα. Κολντεμπέλα, Μοραντότη. Έξυπνη ενέργεια από τον Μοραντότη που φτάνει τους 4 με το πρώτο του δίποντο στο παιχνίδι. 26-30. Δεν φοβήθηκε το Βράνκοβιτς εκεί ο Ιταλός. Γιαννάκης για τον Βράνκοβιτς και τώρα Οικονόμου. Κουτάρι για τρεις, υπάρχει φάουλ από τον Μοραντότη, δικαίωμα για τρεις βολές στον Νίκο Οικονόμου. Ο Πετσάρσκι δεν θα περάσει στο παιχνίδι, αυτό ήταν το τρίτο φάουλ του Μοραντότη. Ο Πετσάρσκι θα περιμένει λοιπόν, και αν ο Οικονόμου ευστοχίσει την τρίτη του βολή, τότε θα τον αντικαταστήσει. Νέο πρόσωπο για τους Ιταλούς, ενώ εσείς βλέπετε εδώ τον Μάλκοβιτς σε μια προηγούμενη φάση. Βλέπετε πως ζήτησε τρεις βολές από τους διαιτητές. Και εδώ έδειξε με το χαρακτηριστικό νεύμα πως ο Πετσάρσκι περνάει στη θέση του Οικονόμου. Να εδώ και ο Μπρουναμόντι στα 36. Με 642 παιχνίδια το Ιταλικό πρωτάθλημα και 255 διεθνείς συμμετοχές στη Σκουάντρα Τζούρα. 26-32 από τον Οικονόμου που έχει 13 και είναι πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού, 11 έχει ο Γιαννάκης. Απόλυτη ευστοχία από τον Οικονόμου που μετά από 16 λεπτά θα καθίσει στον πάγκο και περνάει ο Πετσάρσκι. Ο Παναθηναϊκός ψηλώνει κι άλλο, αναγκάζεται ο Μπούτσι να βγάλει τον Μοραντότη με τα τρία φάουλ και να περάσει στο παιχνίδι ο Ντεπίκολη για πρώτη φορά με το νούμερο 12. Ο Ντεπίκολη που προέρχεται από την Ντέζιο και στη συνέχεια από το Μιλάνο. Βήματα, σωστό το στήριγμα από τον Μπέτανκορ που χρεώνεται ο Μπρουναμόντι. Είδατε πως έκλεισε ο Βράνκοβιτς εκεί το διάδρομο. Απομένουν 3-45 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. 26-33. Οι Ιταλοί προσπαθούν τώρα να πιέσουν σε όλο το τερένο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 7. Για πρώτη φορά με τις βολές από τον Οικονόμου. Ο Παναθηναϊκός που έχει 10 στα 16 σουτ και 9 στις 12 βολές. Καταπληκτικά ποσοστά για εκτός έδρας παιχνίδι. Wilkins για 3. Rebound από τον Μωρέτη, παραλίγο να κλέψει ο Γιαννάκης. Δεν χρειάζεται βιασύνη από τον Αμερικανό. Ο Μωρέτη σουτάρει για 3. Μειώνει. 29-33 από τον Πάολο Μωρέτη που έχει 6 με 2 τρίποντα. 3 λεπτά ακριβώς για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Wilkins. Αλβέρτη. Σουτάρει και αυτός για 3. Η μπάλα στα χέρια του Ντεπίκολη. 4 εναντίον 1. Δεν έχει πρόβλημα εκεί. Ο Μπρουναμόντι πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Ο Μάλκοβιτς ήδη έχει πάει στην γραμματεία και σε πρώτη ευκαιρία, σε πρώτη διακοπή θα πάρει time out. Είδατε για λίγο τον Γούλιν και τον Μπόνερ.
31-33 από αυτό το σερί 5-0 των Ιταλών. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού βιάζονται με τρίποντα στα τελευταία δύο λεπτά. Σφύριγμα από τον Μπετανκόρ. Υπάρχει φάουλ που καταλογίζεται στον Καρέρα. Και έχουμε time out που ζήτησε ο Μάλκοβιτς. 4 για το φινάλε του ημιχρόνου. 31-35 από τον Wilkins που έχει 3 πόντους. Βλέπετε εδώ τον Μάλκοβιτς που πριν από λίγο γκρίνιαζε στους παίκτες του. Καθώς μία ματιά στην στατιστική λέει πως ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο έχει σουτάρει στα 9 δίποντα και 4 στα 9 τρίποντα. Έχει ίσες προσπάθειες μέσα και έξω από τα 6-25. Κάτι που ούτε να ακούει δεν θέλει γενικά ο Μάλκοβιτς. Ο Βράνκοβιτς θα μαζέψει το έκτο του rebound στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός πάντα στο συν 4. Μπήκαμε στα τελευταία 2 λεπτά του πρώτου ημίχρονου. Αλβέρτη για τον Πετσάρσκι. Γιαννάκης μπροστά του ο Μπρουναμόντι, μπάλα στον Wilkins που βγάζει την ασίστ για τον Πετσάρσκι. Έξοχη ενέργεια του Αμερικανού, πρώτο καλάθι για τον Πετσάρσκι. 31-37, ο Παναθηναϊκός και πάλι στο συνέξι, ακριβώς 90 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου 20 λεπτού. Μπρουναμόντι για τον Μωρέτη. Καρέρα με τον Βράνκοβιτς. Πολύ δύσκολη προσπάθεια εκεί. Ο Μπρουναμόντι θα μαζέψει rebound από τον Αλβέρτη. Ακριβώς 70 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα στον Αλβέρτη. Γιαννάκης. Ο Παναθηναϊκός έχει 19 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει. Βράνκοβιτς για τον Wilkins. Έξοχη προσπάθεια από τους δύο ξένους του Παναθηναϊκού. 31-39 και time out που καλεί ο Μπούση. Το ολοκληρώθηκε, αλλά το νέο πρόσωπο είναι για τον Παναθηναϊκό Κόρφας και όχι ο Κόμας, έτσι όπως όλοι ίσως θα περίμεναν από πλευράς Μπάκλερ. Υπάρχει φάουλ που χρεώνεται στον Wilkins από τον Σούντεκ και δικαίωμα στον Μωρέτη για βολές. Το πρώτο φάουλ του Ντομινίκ στο παιχνίδι. Δικαίωμα για τρεις βολές. Ξανά εδώ η τελευταία φάση. Υπάρχει βέβαιος φάουλ. Ο Μπούτσι έχει ξεχάσει στον πάγκο τον Κόμαζετ περίπου 6,5 λεπτά. Ο Μωρέτη έχει φτάσει στους 8. Μόνο με βολές και τρίποντα και κανένα δίποντο μέχρι στιγμής. Με το έμεσο τρίποντο από τον Πάολο Μωρέτη η διαφορά μειώνεται στις 34-39. 37 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου. Η μπάλα στον Κόρφα. Ο Παναθηναϊκός έχει 19. Απομένουν λοιπόν περίπου 10 για τους Ιταλούς αν όλα κυλήσουν ομαλά. Ο Wilkins με τον Μωρέτη. Ο Αμερικανός σουτάρει για 2. 34-41 με τον Wilkins που έχει 7 και έχει πετύχει 2 κρίσιμα καλάθια. Έχει δώσει και 2 εντυπωσιακές ασίστ. Ο Μωρέτη αστοχή, μαζεύει ο Βράνκοβιτς. 6 δευτερόλεπτα. Ο Κολτεμπέλα κάνει φάουλ. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να... Ο Μπρουναμόντι, συγγνώμη. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι το δεύτερο. Το πρώτο του τελικά. Να εδώ ο Μπρουναμόντι που σταμάτησε το χρόνο για να πάει το Βράνκοβιτς στις βολές και να μείνουν 6 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα στους Ιταλούς πλέον για να εκδηλώσουν την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου. Αυτά βέβαια παίχτες μεγάλης αξίας και μεγάλης εμπειρίας μόνο τα σκέφτονται σε τέτοιες στιγμές. Ο Βράνκοβιτς αστοχή. Ο Βράνκοβιτς που απόντως του Μπινέλη δεν θυμάμαι να έχει κάνει σουτ κάτω από το ιταλικό καλάθι. 34-42 Παναθηναϊκός και πάλι στους 8. Το lay-up από τον Μωρέτη είναι άστοχο. Το πρώτο ημίχρονο λοιπόν θα λήξει με τον Παναθηναϊκό να επαναλαμβάνει την εμφάνιση του Πο, να προηγείται με σύν 8, 34-42 και κυρίως να ελέγχει τον ρυθμό έχοντας ουσιαστικά παγώσει τους 5.000 Ιταλούς στο Μάντισον. Γυρίζουμε γρήγορα στα στούντιο του Αντένα στο Μαρούσι. Θα είμαστε κοντά σας σε περίπου 10-12 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. 4-42 για τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Γυρίζουμε λοιπόν και πάλι στο Μαρούσι για διαφημιστικών συνέχεια και θα είμαστε κοντά. 36-44.
Ο Παναθηναϊκός στους 10 για δεύτερη φορά, καθώς είχε προηγηθεί και νωρίτερα με 10 πόντους με το καλάθι του Οικονόμου. 36-46 με το Βράνκοβιτς να φτάνει τους 5, ενώ ο Οικονόμου έχει 16. Γιαννάκης, Αλβέρτης, Παταβούκας, Οικονόμου και Βράνκοβιτς η πεντάδα για τον Παναθηναϊκό, που ξεκινάει έτσι όπως και στο πρώτο ημίχρονο και με τον Αλβέρτη πάνω στον Κόμαζετς. Κολτεμπέλα, Μωρέτη, Κόμαζετς, Μοραντότη και Καρέρα η πεντάδα για τους Ιταλούς. Η διαφορά πάντα στο συν 10 για την ελληνική ομάδα με το άστοχο τρίποντο του Μωρέτη, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει 2 στα 8 σουτ. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερος στη στατιστική σε όλους τους τομείς. 3 δευτερόλεπτα χρεώνουν τώρα σωστά οι διαιτητές τον Βράνκοβιτς, καθώς δεν κατάλαβε την πρόθεση του Παταβούκα. Ο Παταβούκας που ξαναγύρισε στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο με 3 φάουλ. Αυτό ήταν το ένατο λάθος για την ελληνική ομάδα. Παναθηναϊκός και Μπάκλερ είχαν από 8 στο πρώτο ημίχρονο. Κόμαζετς για 3. Το πρώτο τρίποντο του Κόμαζετς στο παιχνίδι φτάνει τους 14. 39-46 από τον Κροάτη που είναι δεινός εκτελεστής. Γιαννάκης για τον Παταβούκα. Ο Αλβέρτης για τον Γιαννάκη, Οικονόμου. Διεκδικεί με πάθος την μπάλα, παλικαρί στο Οικονόμου, αλλά αυτή δεν του κάνει το χατήρι. Βήματα εκεί από τον Κολτεμπέλα, πρόλαβε εκεί και του έκλεισε το διάδρομο, αν δεν απατώμε, ο Γιαννάκης που είχε γυρίσει γρήγορα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ξανά εδώ η τελευταία φάση, ο Μοραντότη για τον Κολτεμπέλα. Και βλέπετε τα καθαρά βήματα που χρέωσαν οι διαιτητές στον Κολτεμπέλα. Το ένα το λάθος λοιπόν και για την Μπάκλερ. Γιαννάκης. Το λάθος από τον Βράνκοβιτς. Ο Παναθηναϊκός κάνει γρήγορα δύο λάθη. Ξεκινά όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο τώρα ο Παταβούκας κερδίζει και βγάζει για τον Οικονόμου, που φτάνει τους 18, 39-48 από τον Νίκο Οικονόμου, που κάνει μεγάλο παιχνίδι, όπως άλλωστε έκανε και στο ΠΟ που σημείωσε 29 πόντους. Ο Παναθηναϊκός κρατά όχι μόνο το προβάδισμα στο σκορ, αλλά και τον έλεγχο του αγώνα. Φάουλ τον Μωρέτη. Ο Σούντεκ μετρά ένα καλάθι που ούτε στο NBA δεν θα μετρούσε κανείς. Το φάουλ ήταν στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Χρεώνει με τέταρτο φάουλ τον Παταβούκα ο Σούντεκ και δίνει δικαίωμα για συμπληρωματική βολή στον Μωρέτη. Αξίζει τον κόπο. Δεν ξέρω όμως αν ο Ιταλός σκηνοθέτης θα μας δώσει ξανά την φάση. Το φάουλ έγινε περίπου στο τρίποντο. 42-48 από αυτό το δώρο του Σλοβάκου τον την Μπάκλερ, και είδατε πόσο ο Παταβούκας τον κοίταξε και, και τη χαρακτηριστική κίνηση του κεφαλιού του. Γιαννάκης για τον Αλβέρτη. Παταβούκας. Φάουλ που χρεώνει ο Μπετανκόρ στον Μωρέτη. Να το εδώ. Πρώτο φάουλ για τον Πάολο Μωρέτη, που αυτή τη στιγμή αποθεώνεται από τους φίλους του Μπάκλερ. Ξανά εδώ η τελευταία φάση. Ο Μωρέτη είναι δεύτερος σκόρερ της Μπάκλερ με 12, έχει 14 στο κόμμα της. Γιαννάκη. Για τον Οικονόμου που παίρνει το φάουλ από τον Μοραντότη, το τέταρτο. Ο Μοραντότη που είναι εκνευρισμένος και φαίνεται αυτό σε όλες τις κινήσεις του. Ξανά εδώ το καθαρό φάουλ του Μοραντότη στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Οικονόμου. Δεύτερο ομαδικό για την Μπάκλερ στην επανάληψη. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα, αυτό του Παταβούκα. Ο Οικονόμου εκτός από τους 18 πόντους αλλά και τα δύο rebound έχει και 8 κερδισμένα φάουλ. Αυτός είναι ο Άμπιο. Σας λέγαμε πως είναι τραυματίας. Αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα οδηγηθεί στο χειρουργείο. Έχει ένα πρόβλημα στην μέση.
9 στις 11 βολές από τον Οικονόμου που έχει 19. 42-49, ο Μάλκοβιτς σηκώνει τον Κόρφα που τώρα κατευθύνεται στην γραμματεία και θα περάσει το παιχνίδι σε πρώτη ευκαιρία. Ο Οικονόμου φτάνει τους 20, είναι ο μοναδικός μαζί με τον Γιαννάκη που έχει διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Γιαννάκης έχει 11 και είναι αλάνθαστος. 1-1 δίποντο, 3-3 τρίποντα. Κόμαζες. Κολτεμπέλα για 3. Rebound από τον Βράνκοβιτς που φτάνει αισίως στα 9, έχοντας πετύχει και 5 πόντους. Ο Παναθηναϊκός και πάλι στο σύν 8, συμπληρώσαμε 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παταβούκας διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας. Ο Παναθηναϊκός, όπως βλέπετε, έχει μία μικρή πρωτοπορία στη μάχη των εθέρων. Έχει 16-14, αλλά οι Ιταλοί έχουν πάρει 5 επιθετικά. Ο Παταβούκας φεύγει από το παιχνίδι, περνά στη θέση του ο Κόρφας. Η ελληνική ομάδα έχει 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Ο Αλβέρτης σουτάρει για 2. Από τα χέρια του Γιαννάκη μπάλα θα κυλήσει εκτός τερέν. Απομένουν 13 και 49 για την λήξη του παιχνιδιού. Υπάρχει σφύριγμα από τον Μπέτανκορ που χρεώνει με φάουλ τον Βράνκοβιτς. Αυτό είναι το δεύτερο για τον Κροάτη, ξαναβλέπετε το καθαρό φάουλ από τον Βράνκοβιτς, τον συμπατριώτη του και συμπαίχτη του στην εθνική ομάδα της Κροατίας και κάποτε στον Παναθηναϊκό, όταν μαζί τον οδήγησαν στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος το 1993. Φάουλ από τον Κόρφα και δικαίωμα για βολές, όπως δίνει ο Μπέτανκορ στον Κολτεμπέλα. Μοραντώτη και Αλβέρτη τα λένε. Μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το τερέν. Ευκαιρία λοιπόν να διακόψουμε και εμείς για... Ο Καρέρα θα μαζέψει. Μπάλα θα φτάσει μέσω του Κολτεμπέλα στον Μοραντώτη. Μορέτη για 3. Rebound από τον Καρέρα. Η μπάλα τελικά στα χέρια του Βράνκοβιτς, ο Παναθηναϊκός στο σύν 9, απομένουν 11 και 58 για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός καταφέρνει και διατηρεί την διαφορά ακόμα και απέναντι στη ζώνη που έχει επιλέξει ο Μπούτσι στο τελευταίο λεπτό. Ο Βράνκοβιτς για τον Αλβέρτη. Φτάνει αυτό στο lay-up, ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στο σύν 11, 44-55, 11 και 30 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να κάνει μεγάλο παιχνίδι εδώ στο Μάντισον. Ο Μορέτη είναι άστοχος υπό την πίεση του Γιαννάκη. Ηρωική προσπάθεια από τον Αλβέρτη, αλλά δεν προλαβαίνει ο Βράνκοβιτς. 11 και 21 για το φινάλε. Ενώ ο Μπούτσι έχει σηκώσει τον Πινέλη και τον Άμπιο που περνάνε στο παιχνίδι στην θέση του Καρέρα και του Μορέτη. Νάτος εδώ ο Πινέλη που έχει 4 φάουλ. Ο Άμπιο επαναφέρει για τον Κολτεμπέλα. Φάουλ από τον Κόρφα και δικαίωμα για βολές. Τον Κολτεμπέλα που έχει πετύχει μέχρι στιγμής 4 πόντους όλους από βολές. Για τον Κόρφα αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ. Νάτος εδώ ο Τζον Κόρφας. 11 και 17 για το φινάλε. Ο Παναθηναϊκός στο σύν 11 εδώ και λίγα δευτερόλεπτα με το καλάθι του Αλβέρτη που έχει πετύχει 4 μέχρι στιγμής. Βλέπετε εδώ, ο Κολτεμπέλα έχει 5 με την βολή αυτή, με μέσο όρο 15,2 μέχρι στιγμής φέτος. Η διαφορά παραμένει πάντα
σε διψήφιο αριθμό πόντων. 10, απομένουν 11 και 8 για το φινάλε. Και πάλι ο Μωρέτη έτοιμος να περάσει στο παιχνίδι σε πρώτη ευκαιρία. Αλβέρτης. Υπάρχει φάουλ από τον Κολντεμπέλα, το τρίτο του. Και τώρα ο Μωρέτη θα γυρίσει στο τερέν. Εσείς βλέπετε τον Κόμαζετς που έχει πετύχει μόλις ένα καλάθι σε 9 λεπτά. Ο Κολντεμπέλα είναι αυτός που θα φύγει. Είδατε και την τελευταία φάση. Γιαννάκης για τον Κόρφα. Ο Παναθηναϊκός έχει 30 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Οι Ιταλοί γύρισαν μετά το καλάθι του Αλβέρτη και πάλι σε μαντουμάν. Ο Οικονόμου. Ασίστ στον Βράνκοβιτς. Υπάρχει το σφύριγμα από τον Μπετανκόρ. Είναι βήματα του Κροάτη που δείχνει εκνευρισμένος από την απόφαση του Ισπανού διαιτητή. Νάτος εδώ ο Βράνκοβιτς. 10 και 44 για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός στο συν 10. Άμπιο. Μοραντότη. Πινέλη. Ο Άμπιο για τον Μοραντότη. Κλείνει εκεί καλά τον διάδρομο Οικονόμου, αλλά και ο Βράνκοβιτς. Η μπάλα στον Κόμαζετς. Ο Μοραντότη με τη συμπλήρωση των 30 δευτερολέπτων πετυχαίνουν το καλάθι οι Ιταλοί. Ο Μοραντότη έχει 8. 10 και 9 για το τέλος. 47-55. Οικονόμου για τον Αλβέρτη. Ο Κόρφας για τον Αλβέρτη. Και πάλι ο Κόρφας. Ο Παναθηναϊκός έχει 7 δευτερόλεπτα να ολοκληρώσει. Πάντα ο Κόρφας. Αλβέρτη σουτάρει για 2. Η μπάλα στα χέρια του Άμπιο. Κόμαζετς με τον Κόρφα. Υπάρχει φάουλ από τον Βράνκοβιτς, αλλά ευτυχώς για την ελληνική ομάδα δεν πετυχαίνει το καλάθι ο Κόμαζετς, που έχει δικαίωμα για βολές. Ξανά εδώ βλέπετε οι δύο Κροάτες. Καθαρό το φάουλ, το τρίτο από τον Βράνκοβιτς. Ο Γιαννάκης θα φύγει από το παιχνίδι, γυρίζει ο Παραταβούκας που έχει όμως 4 φάουλ. 9 και 40 για την λήξη. Ο Κόμαζετς έχει δικαίωμα για βολές, τον βλέπετε εδώ. 11 πόντοι στο πρώτο μήχρονο, μόλις 3 στο δεύτερο με ένα τρίποντο. 48-55. με αυτό το σερί 5-0 από τους παίκτες της Μπάκλερ. 9,5 λεπτά για το τέλος. Κόρφας για τον Βράνκοβιτς που δεν διστάζει και ευστοχεί ο Βράνκοβιτς από μια θέση που σπάνια εκδηλώνει επιθέσεις. Ο Βράνκοβιτς που φτάνει τους 7. Ο Πινέλη δεν τον ακολούθησε λογικά. Ο Βράνκοβιτς τον τιμώρησε εντός εισαγωγικών. 9 και 13. 49-57. Κόμαζετς για 3. Αυτό ήταν το τρίτο rebound του Οικονόμου που κρατάει και την μπάλα σαν playmaker εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις και αφήνει για τον Κόρφα. Παταβούκας που ουσιαστικά είναι ο shooting guard του Παναθηναϊκού. Ενώ ο Μάλκοβιτς τώρα σηκώνει και το Wilkins. Παταβούκας. Γίνεται το λάθος, η μπάλα στα χέρια του Άμπιο με τον Κόρφα. Αυτός υπάρχει foul από τον Κόρφα. Αυτό είναι το τρίτο από τον Κόρφα που έξυπνα σταμάτησε τον Άμπιο από το lay-up. Δεν είχε κι άλλη επιλογή, αλλά ο Κόρφας είναι κατά πολύ κοντύτερος του Σάντρο Άμπιο. Ο Μάλκοβιτς ξεκουράζει τον Οικονόμου περνώντας στο παιχνίδι σε θέση 4 αυτή τη φορά, τον Wilkins. Να το εδώ ο Αμερικανός. Απομένουν 8 και 45 για το τέλος. Ο Μπούτσι ετοιμάζει από την πλευρά του να βάλει τον Κολντεμπέλα. Ο Μπινέλη απαντά με τον ίδιο ακριβώς το τρόπο στον Βράνκοβιτς. 6 πόντους έχει ο Μπινέλη. 51-57. Σε ένα παιχνίδι που προσφέρει όμορφο θέαμα. Κόρφας για τον Αλβέρτη. Ο Wilkins
Ο Βράνκοβιτ, πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Κροάτι που δεν του κάνει το χατήρι το καλάθι. Η μπάλα λοιπόν σε χέρια Ιταλών με το Μοραντότη που καρφώνει. 53-57, ο Βράνκοβιτ δίστασε για να μην χρεωθεί νωρίς με τέταρτο φάουλ. Οι Ιταλοί λοιπόν με αυτό το σερί 9-2 μειώνουν σε 53-57, απομένουν 8 λεπτά για το τέλος. Όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχει κρυθεί ακόμα τίποτα. Παταβούκας, ο Κόρφας που σουτάρει για 3. Rebound από τον Μωρέτη, υπάρχει σφύριγμα από τον Μπέτανκορ. Νομίζω πως είναι το 5ο φάουλ του Μπινέλη, ενώ πέφτει βροχή από αντικείμενα στο τερέν. Ο Μπινέλη φεύγει με 5 λοιπόν, 7:45 πριν το φινάλε. Και στη θέση του περνάει ο Καρέρα. Αυτό ήταν ίσως το καλύτερο δώρο για τον Παναθηναϊκό σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, όπου η Μπάκλερ κάνει ένα εντυπωσιακό comeback και επαναλαμβάνω ένα σερί 9-2 έχουν οι Ιταλοί μέχρι στιγμής. Ήταν το 5ο του Μπινέλη, το 4ο ομαδικό για τους Ιταλούς. Ο Παναθηναϊκός έχει 6 ομαδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παταβούκας κάνει λάθος, ο Μοραντότη κλέβει. Φάουλ από τον Κόρφα που καταλογίζει ο Σούντεκ. Τέταρτο φάουλ και για τον Τζον Κόρφα μετά από τον Παταβούκα. Ήδη ο Μάλκοβιτς τρέχει και σηκώνει τον Γιαννάκη για να γυρίσει στο παιχνίδι. 7ο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν από εδώ και πέρα εκτελούν βολές οι Ιταλοί που έχουν 4 ομαδικά αντίστοιχα. Μοραντότη το... Μάντισον έχει πάρει φωτιά στην κυριολεξία. Κόμαζες 55-57. Το σερί για τους Ιταλούς είναι 11-2. Σε αυτά τα τελευταία 3,5 λεπτά. Βράνκοβιτς, Αλβέρτι. Φάουλ που καταλογίζει ο Σούντεκ στον Άμπιο. Για τον Άμπιο αυτό είναι το πρώτο του φάουλ και έχουμε time out που ζήτησε ο Μάλκοβιτς. Και 46 για το φινάλε. 55-57 χρεώνεται με επιθετικό φάουλ από τον Σούντεκο Αλβέρτης. Έχει πάρει φωτιά η πιάτσα Τσαριτά από αυτό το ξέσπασμα της Μπάκλερ. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να τα έχει χαμένα στην επίθεση. Έχει κολλήσει στους 57 πόντους. Έχει πετύχει στα τελευταία 3-15 μόλις ένα καλάθι. Μωρέτη για τον Κόμαζετ. Μοραντότη για τον Μωρέτη. Ο Άμπιο μαζεύει το rebound ο Κόμαζετς, αλλά χρεώνεται με επιθετικό φάουλ ο Καρέρα. Τον βλέπετε εδώ, ο Καρέρα που σύμφωνα με την υπόδειξη του Μπετανκόρ έσπρωξε τον Βράνκοβιτς στην διεκδίκηση του rebound. Τρίτο φάουλ για τον Φλάβιο Καρέρα, 7ο ομαδικό για τους Ιταλούς. Και ο Παναθηναϊκός λοιπόν στις βολές σε κάθε φάουλ που κερδίζει από εδώ και πέρα. Απομένουν 6:15 για το φινάλε. Wilkins. Πάντα ο Αμερικανός που σουτάρει για 3. Έχουμε φάουλ από τον Κόμαζετ και δικαίωμα για 3 βολές ο Wilkins. Αυτό ήταν το 4ο φάουλ από τον Άριαν Κόμαζετ. Νάτος εδώ. Ο Wilkins μένει στις 7, η διαφορά παραμένει στις 2. 8 πόντοι από τον Wilkins. 55-58. 55-59. 6 και 7 για το τέλος με τις 2 βολές από τον Αμερικανό. Που έχει ρεκόρ 23-23 στην καριέρα του στο NBA. Καρέρα για τον Μοραντότη, μπάλα στον Άμπιο που έχει οργανωτικά καθήκοντα.
Πάντα ο Άμπιο χάνει το lay-up καθώς αλλοιώθηκε η προσπάθειά του μπροστά στα τεράστια χέρια του Βράνκοβιτ. Βλέπετε εσείς πως κρατάει το κεφάλι του Άμπιο. 55-59, 5 και 30 για το τέλος. Κόρφας. Παρέμβαση από τον Κόμας, έτσι μπάλα και πάλι στον Κόρφα. Wilkins, απομένουν 10 δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό. Πάντα ο Ντομινίκ που αστοχεί στο lay-up, η μπάλα σε ποιον. Τον Κόρφα που τρυπώνει εκεί και την κλέβει από Μοραντότη και Άμπιο. Καινούργια επίθεση 30 δευτερολέπτων για την ελληνική ομάδα. Φάουλ από τον Άμπιο, το δεύτερο που καταλογίζει ο Μπέτανκορ και έχει δικαίωμα για βολές ο Κόρφας. Να εδώ και ο Μάλκοβιτς, βλέπετε πως ζητά τους παίχτες του να κοντρολάρουν το ρυθμό. Ο Άμπιο θα φύγει από το παιχνίδι, γυρίζει ο Κολτεμπέλα. Ο Κόρφας για πρώτη φορά στις βολές πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο στο παιχνίδι. 55-60. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να ανακάμπτει και να ξεπερνά το ξέσπασμα των Ιταλών και εκείνο το 11-2 το σερί. 55-61 με 4-0 από τις βολές του Κόρφα και του Wilkins, ακριβώς 5 λεπτά για το φινάλε. Μεγάλο παιχνίδι. Μοραντότη για τον Κολτεμπέλα. Ο Κόμαζετς που κλείνεται προσπαθεί να διεισδύσει. Δύσκολο καλάθι από τον Κόμαζετς. 57-61. Από τον Κόμαζετς που φτάνει τους 20, είναι πρώτος σκόρερ της Πάκλερ. Γιαννάκης για τον Wilkins. Αλβέρτης βρίσκει διάδρομο στην baseline, έρχεται και ο Wilkins και κλέβει μια χαμένη προσπάθεια. 57-63 από τον Ντομινίκ που έχει 11. Είναι τρίτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας, 23 έχει ο Οικονόμου. 11 έχουν ο Γιαννάκης και ο Wilkins. Κολτεμπέλα. Κλέβει την μπάλα ο Αμερικανός. Απομένουν 15 δευτερόλεπτα στην Μπάκλερ για να ολοκληρώσει. 4 και 6 για το φινάλε. Μοραντότη. Κόμαζετς. Πάντα με σκιά του τον Αλβέρτη. Διδύο Κόμαζετς. Νέο lay-up για τον Κροάτη που φτάνει τους 22. 63-59 για τον Παναθηναϊκό. Ο Κόμαζετς το έχει πάρει προσωπικά και έχει 11 πόντους μέχρι στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, όσους είχε πετύχει και στο πρώτο. Wilkins. Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης έχει 11 με 3 στα 3 τρίποντα στο πρώτο, δεν έχει κάνει σούτ στο δεύτερο. Κόρφας για τον Ντομινίκ. Δύσκολη προσπάθεια από τον Αμερικανό, μαζεύει ο Βράνκοβιτς. Δεν υπάρχει καλάθι, υπάρχει όμως φάουλ από τον Καρέρα. Αν είναι από τον Καρέρα, ναι, είναι το τέταρτο. Δικαίωμα για βολές στον Βράνκοβιτς. 3 και 28 για το τέλος. Ξανά εδώ ο Wilkins αστοχεί. Ο Βράνκοβιτς μαζεύει και να το φάουλ από τον Καρέρα. 59-64 από τον Στόγιαν Βράνκοβιτς. Οκτώ πόντι και 12 rebounds μέχρι στιγμής. 9 τώρα η πόντι του Κροάτη. 59-65, 3 και 25 για το τέλος. Ο Μάλκοβιτς σε αυτό το κρίσιμο σημείο σηκώνει και τον Οικονόμου. Μωρέτη. Παραλίγο να κλέψει ο Γιαννάκης φύριγμα από τον Μπέτανκορ. Φάουλ στον Αλβέρτη. Ο Οικονόμου θα μπει στο παιχνίδι. Να εδώ ο Μωρέτη. 3 και 15 για το τέλος. Μοραντότη. 60-65. 3 και 15. Εξήντα-εξήντα-πέντε από τον Μοραντότη που έχει 12. Κόρφας.
για τον Γιαννάκη. Ο Παναθηναϊκός έχει 12 δευτερόλεπτα, 2 και 56 για το τέλος. Ο Οικονόμου, δύσκολη προσπάθεια. Airball σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, ο Κόμαζετς. Έχουν γυρίσει 4 παίκτες του Παναθηναϊκού. Η μπάλα στον Κολτεμπέλα, 2 και 40 για τον φινάλε. Ο Κόμαζετς αστοχή, μαζεύει όμως ο Καρέρα. Συγκρατεί ο Κόμαζετς και πάλι μπάλα στους Ιταλούς. Υπάρχει σφύριγμα και φάουλα από τον Wilkins, που καταλογίζουν συγχρόνως και οι δύο διαιτητές. Απομένουν 2 και 33 και διακοπή για κάποια διαφημιστικά. Από το τέλος ο Παναθηναϊκός μπροστά, 62-67. Η απάντηση από τον Ρίκη Μοραντώτη. Απομένουν 1 και 31 για το τέλος. Η διαφορά το έφτραυτο συν 3 για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα στον Κόρφα. Ο Γουίλκινς με τον Κόμαζετς, φάουλ από τον Κολτεμπέλα που καταλογίζει ο Μπέτανκορ. Νάτος εδώ ο Κολτεμπέλα που φτάνει τα 4 φάουλ. Ο Γουίλκινς έχει δικαίωμα για βολές ξανά. Η τελευταία φάση είδατε, ο Κολτεμπέλα έκανε καθαρό φάουλ με το δεξί χέρι. Έτσι λοιπόν ο Γουίλκινς έχει δικαίωμα για βολές. Έχει μέχρι στιγμής 11 πόντους. Και τώρα 12, 64-68, 80 δευτερόλεπτα για το φινάλε ενός μεγάλου παιχνιδιού. Να εδώ και η στατιστική του Wilkins. Το συν 4 παραμένει από την άστοχη δεύτερη του Ντομινίκ. Κόμαζετς με τον Οικονόμου, κλείνει σωστά ο Βράνκοβιτς. Η μπάλα φτάνει στον Κολτεμπέλα. Απομένουν 18 δευτερόλεπτα στους Ιταλούς. Ο Κολτεμπέλα... Ένα εντυπωσιακό καλάθι, 66-68, ακριβώς ένα λεπτό για το τέλος. Γιαννάκης μέσα σε καταιγισμό από δοκιμασιών από περίπου 5.500 Ιταλούς. Γιαννάκης, ίσως η κρισιμότερη επίθεση της ελληνικής ομάδας, υπάρχει φάουλ από τον Μωρέτη στο Γιαννάκη. 43 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και έχουμε time out που κάλεσε τώρα ο Μπούτσι. Απομένουν 43 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για το φινάλε. Ο Γιαννάκης στις βολές. 66-69 από τον αρχηγό της εθνικής ομάδας που φτάνει τους 12 πόντους, πετυχαίνοντας τώρα τον πρώτο του με άριστη στατιστική όπως βλέπετε. 66-70, ο Γιαννάκης νομίζω πως κάνει το παιχνίδι που χρωστά από το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Μωρέτη, άμπιο για τρεις, αστοχή, η μπάλα στα χέρια του Κόρφα και τώρα του Γιαννάκη, υπάρχει φάουλα από τον Κολτεμπέλα. 30 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για την λήξη. 66-70. Έχουμε πέμπτο φάουλ από τον Κολτεμπέλα που φεύγει από το παιχνίδι. Είναι ο δεύτερος της Μπάκλερ μετά από τον Γκάς Μπινέλη. Ο Γιαννάκης και πάλι στις βολές, ξανά εδώ το φάουλ από τον Κολτεμπέλα. Η άποψή μου είναι πως αν ο Γιαννάκης ευστοχίσει και στις δύο βολές πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω για να μην επαναλάβει ο Παναθηναϊκός τον προπέρσινο τρίαμβο εδώ. 66-71, ο Παναθηναϊκός ο οποίος, να το πούμε και αυτό, έχει να επιδείξει το περισσινό επιβλητικό 99-56 επί της Μπάκλερ που συνιστά και τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του αλλά και ελληνικής ομάδας επί Ιταλικής. 66-72. Μοραντώτη, κλείνει εκεί ο Οικονόμου. Η μπάλα στον Άμπιο που σουτάρει για τρεις, είναι εντελώς άστοχος. Ο Βράνκοβιτς αλλοιώνει την προσπάθεια από τον Μωρέτη. Απομένουν 18 και 2 για το φινάλε. Η μπάλα σε ιταλικά χέρια και έχουμε time out που καλεί ο Μάλκοβιτς. Μέσα επαναλαμβάνω σε πανζουρλισμό στην πιάτσα Ατσαριτά. Ο Παναθηναϊκός 18 και 2 πριν από το φινάλε. Είναι στο συν 6. Επαναλαμβάνω ότι η εκτός έδρας νίκη του στον πρώτο γύρο στους αγώνες του ομίλου αποτελεί ουσιαστικά κάτι που δεν έχει πετύχει καμία άλλη ομάδα από τις 16 της διοργάνωσης φέτος.
υποχρεώνει παράλληλα την Μπάκλερ στην δεύτερη εντός έδρας ήττα της, αν θυμηθούμε και την ήττα από την Ορτέζ πριν από τρεις εβδομάδες. Και βεβαίως εφόσον ο Παναθηναϊκός διατηρεί το αίτητο στην έδρα του και στη συνέχεια έχει νίκες εκτός έδρας επί ανταγωνιστών για την κατάληψη των πρώτων θέσεων του ομίλου, αντιλαμβάνεται κανείς πως μπορεί την ερχόμενη εβδομάδα με μία νίκη επί της Μακάμπη στο στάδιο να ολοκληρώσει πρώτος τον πρώτο γύρο και βεβαίως ο δεύτερος γύρος να αποτελεί για αυτόν οπωσδήποτε πολύ πιο εύκολη υποχρέωση. Κάτι που άλλωστε είχε παραδεχθεί σε ανύποπτο χρόνο και ο Μάλκοβιτς. Το time out ολοκληρώνεται, 18 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα για το τέλος. Η μπάλα σε ιταλικά χέρια με τον Μοραντότη να επαναφέρει από την τελική γραμμή για τον Κόμαζετς που σουτάρει για 3. Η μπάλα από τον οικονόμου στον Άμπι, ο Μορέτη για τον Κόμαζετς. Καταπληκτική τάπα από τον Βράνκοβιτς και πάλι ο Κόμαζετς, νέο τρίποντο. Η μπάλα στο ελληνικό καλάθι, απομένουν 4 δευτερόλεπτα, 69-72. Ο Βράνκοβιτς για τον οικονόμου που θα καρφώσει με τη λήξη. Το καλάθι δεν μετρά, ωστόσο ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από την πιάτσα Τσαριτά με 69-72. Ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα για την ελληνική ομάδα, η οποία πλέον είναι η μόνη από τις 16 που παραμένει στην κορυφή του ομίλου με μία μόλις ήττα στους 6 αγώνες που έχει δώσει. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός επιτυγχάνει την δεύτερη εκτός έδρας νίκη του στον πρώτο κιόλας γύρο μετά από το ΠΟ και στην Μπολόνια. Δεν χρειάζονται σχόλια, ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Να εδώ και το πρόσωπο του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι, ο Νίκος Οικονόμου, 29 στο ΠΟ, 25 σήμερα και βλέπετε τα στατιστικά του δεν χρειάζονται περαιτέρω σχόλια. Έχω την εντύπωση πως αμελήσαμε τον Μάλκοβιτς. Ο Παναθηναϊκός για μία φορά ήταν ακόμα σοφάστημένος, ήλεγξε το ρυθμό, εκμεταλλεύτηκε τα ατού του, πέτυχε 70 πόντους σε εκτός έδρας παιχνίδι, όχι βέβαια στην καλύτερη αμυντική ομάδα της Ευρώπης. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός δεχόμενος 69, εδώ στην πιάτσα Τσαριτά, επιβεβαίωσε ασφαλώς ότι είναι η καλύτερη αμυντική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Όπως με ενημερώνει ο συνάδελφος ο Ηλίας Οδρυμώνας, οι Ιταλοί με την στατιστική τους υπηρεσία έβγαλαν τον οικονόμου μόλις και πολυτιμότερο παίχτη του αγώνα. Ποιον άλλον θα μπορούσαν να βγάλουν άλλωστε. Στο σημείο αυτό η ζωντανή μετάδοση της τηλεόρασης του Αντένα από το Παλάτσο Ντελαπιάτσα Τσαριτά της Μπολόνια ολοκληρώνεται. Μπάκλερ 69, Παναθηναϊκός 72. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Και πιθανότητα την κατάληψη της πρώτης θέσης στον όμιλό του πέτυχε απόψε ο Παναθηναϊκός στην πιάτσα Τσαριτά επί της Μπάκλερ με 72-69. Η ελληνική ομάδα στηρίχθηκε κυρίως στην παρουσία του Βράνκοβιτς κάτω από τα καλάθια στους 25 πόντους του οικονόμου στην επίθεση. Ο οικονόμου άλλωστε αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίχτης του αγώνα, αλλά και στην απόδοση του Γιαννάκη, ο οποίος με απόλυτη ευστοχία στις προσπάθειές του καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα φράγησε με τις βολές στο τέλος τη νίκη της ελληνικής ομάδας. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 42-34 στο ημίχρονο και στη συνέχεια κατάφερε να ανταπεξέλθει τη πίεση των Ιταλών, οι οποίοι με κορυφαίο τον Κόμαζετς έτσι κατάφεραν να μειώσουν σε 57-55 στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Μπολόνια για τον Αντένα, Ιάκωβος Φιλιππούσης.